Στον εισαγγελέα πρωτοδικών της ΚΟΠΑ παρουσιάστηκε τη Μεγάλη Πέμπτη ο αρχαιοφύλακας από την Ίσυρο, τον οποίο βαραίνουν πλήθος κατηγοριών που αφορούν σε σεξουαλική παρενόχρηση ανηλίκων. Στον 62χρονο άνδρα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας, αποπλάνηση παιδιών, απόπειρα βιασμού, πορνογραφία ανηλίκων και αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Υπενθυμίζω ότι η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα μετά από καταγγελία πατέρα ενός 12χρονου αγοριού στις 15 Απριλίου, ο οποίος μάλιστα κινδυνεύει να πελαθεί, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, με το πρόσχημα ότι δεν έχει τα απαιτούμενα έγγραφα παραμονή στη χώρα. Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες καταγγελίες γονέων για σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση ανηλίκων 10 έως 15 χρόνων, οι οποίες μέχρι στιγμής ανέρχονται σε 12.